Ζέρβας. Καλημέρα, Δήμαρχέ μου. Καλημέρα, κύριε Φλεπακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Διαβάζω, προχτές ανακοινώσατε εκ νέου την υποψηφιότητά σας για τις επόμενες εκλογές. Η Θεσσαλονίκη πάνω απ' όλα, το σύνθημα. Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά ένας απολογισμός της τριετίας και η αναγγελία της υποψηφιότητάς μου για την επόμενη αυτοδιοικητική εκλογή που θα είναι τον Οκτώβριο του 2023, ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο δηλαδή έχετε ακόμα μπροστά. Θα μας πείτε τώρα τι έχει μείνει από αυτά που είχατε υποσχεθεί για το χρόνο αυτόν, αλλά εξαγγείλατε και 7 συνένα έργα, όπως είπατε, για την επόμενη θητεία σας, εάν εκλεγείτε. Και επίσης να πούμε, νομίζω το είπατε κάποια στιγμή στην παρουσίαση που κάνατε προχθές, ότι γιατί είχε ακουστεί ότι ενδεχομένως να βάζατε για βουλευτής, αλλά τελικώς η απόφασή σας είναι να παραμείνετε στο Δήμο. Εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά ξέρετε, στην πολιτική συζητιούνται διάφορα τέτοια σενάρια. Εγώ προέρχομαι, αυτό το είπα και προχθές, από την πόλη. Κατήλθα στις αυτοδιοικητικές εκλογές και στόχος μου είναι η Θεσσαλονίκη. Και όπως είπα χθες, δεν είναι βατήρας, ναι. Είναι ο προορισμός, το ταξίδι όλο είναι μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και ακριβώς αυτό θέλω να σας περιγράψω, αναφέροντας τα μεγάλα έργα της πόλης, τα οποία ουσιαστικά ήδη έχουν ξεκινήσει με τις μελέτες, με τους διαγωνισμούς, με την εξεύρεση των χρηματοδοτήσεων, με την ορίμανση και σταδιακά βέβαια με την κατασκευή τους. Όλα αυτά που αλλάζουν το πρόσωπο της πόλης. Να πάμε τώρα σε ένα, δεν είναι δική σας αρμοδιότητας, το ξέρω, αλλά αυτό το μετρό της Θεσσαλονίκης, τι γίνεται? Πού βρίσκεται? Βέβαια, δείχνετε την πλατεία Αριστοτέλους και τον άξονα Αριστοτέλους, που είναι ένα από τα 8 έργα που είπαμε. Α, μπράβο, ναι. Είναι το πρώτο. Νομίζω ήταν το πρώτο αυτό. Το πρώτο από αυτό που είπατε, έτσι, ναι. Ακριβώς το πρώτο. Ναι, όπως και το ντεκ της παλιάς παραλίας, φαντάζομαι, ξέρετε, η Λεωφόρος Νίκης, ξέρω, ουσιαστικά ξέρω. Είναι δύο από τα 8 μεγάλα αυτά έργα που έχουν να κάνουν. Παράλληλα, με πολλές άλλες αναπλάσεις. Στο μετρό αναφέρθηκα προφανώς. Γνωρίζετε καλά ότι είμαι και μηχανικός. Είμαι ένας άνθρωπος που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές. Και αναφέρθηκα στο μετρό γιατί το έχω παρακολουθήσει από πάρα πολύ κοντά. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία, κύριε Φλιπακόπουλε. Άρα, πότε θα λειτουργήσει, Δήμαρχε, αυτό που θέλουμε να ακούσουμε όλοι, πότε θα λειτουργήσει? Το μετρό λειτουργεί τέλος του 23. Τέλος του 23, περίπου σε ένα χρόνο από τώρα. Αυτές είναι όλες οι δεσμεύσεις, αλλά μπορώ να σας πω ότι και εγώ, επειδή το... Με πόσους σταθμούς σε πρώτη φάση? Με 13 σταθμούς στην πρώτη φάση, που είναι η βασική γραμμή του μετρό, και με 5 ακόμα όταν θα είναι στην επέκταση της Καλαμαριάς 6 μήνες μετά. Εκείνο που μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι σταθμοί πλην της Βενιζέλου και της Αγίας Σοφίας είναι έτοιμοι. Οι λαμαρίνες έχουν φύγει, ξέρετε, συγγνώμη, αυτή η εικόνα. Τώρα που μιλάμε, οι 13 σταθμοί είναι έτοιμοι? Πλην δύο, πλην της Βενιζέλου, ακριβώς, πλην της Βενιζέλου και της Αγίας Σοφίας, και το μετρό κάνει δοκιμαστικές διαδρομές από το Συντριβάνι, που είναι το Συντριβάνι ο σταθμός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κύριε Φλεπακόπουλο, για να έχετε την ιδέα, αυτή την εικόνα, μέχρι το τερματικό σταθμό στην Ελβετία, στο αμαξοστάσιο κοντά, όπου πλέον έχουν μεταφερθεί και τα γραφεία της Αττικό Μετρό και λειτουργεί. Δηλαδή, ουσιαστικά γίνονται δοκιμαστικές διαδρομές. Δηλαδή, το μετρό ουσιαστικά βρίσκεται στην τελική του φάση. Περιμένουμε τις τελευταίες. Είμαστε κανονικά στην τελική ευθεία, δηλαδή. Δεν είμαστε. Έχει γίνει. Πώς θα το πούμε, δηλαδή, έτσι, ναι. Δεν υπάρχουν άλλες εκκρεμότητες, ούτε δικαστικές, ούτε αν αυτό θέλετε ερωτήματα. Τρέχουμε όλοι και πραγματικά περιμένουμε τη μέρα που θα μπω και εγώ ως δήμαρχος της πόλης, αλλά και εσείς ως ένας άνθρωπος που πραγματικά ενδιαφέρεστε για την πόλη, για να αξιοποιήσουμε αυτό το σύγχρονο μέσο μεταφοράς, το οποίο είναι... χωρίς οδηγούς, να ξέρετε, είναι driverless, είναι δύο γενιές πιο σύγχρονα από το μετρό της Αθήνας και πραγματικά θα λύσει το νούμερο ένα πρόβλημα. Μας ξεπεράσατε για την Αθήνα, τα παίρνει όλη η Αθήνα, μας ξεπεράσατε σε αυτό. Πιο μπροστά είναι ένα έργο που είχε που βρήκε πολλές δυσκολίες, αλλά για να καταλάβετε πόσο πιο σύγχρονο είναι, ότι θα κυκλοφορεί χωρίς, θα λειτουργεί χωρίς οδηγούς, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το νούμερο ένα πρόβλημα της πόλης, που είναι το κυκλοφοριακό, κύριε Φλιπακόπουλε, λύνεται με αυτόν τον τρόπο, σχεδιάζοντας βέβαια, γιατί εμείς ήδη σχεδιάζουμε πεζοδρομήσεις, σχεδιάζεται ο νέος ΟΑΣ, δηλαδή οι αστικές συγκοινωνίες με λεωφορεία, έτσι ώστε η Θεσσαλονίκη να λύσει το βασικό της πρόβλημα, που
ανοίγουν το κυκλοφοριακό σε μια περίοδο, αν μου επιτρέπει να κάνω αυτή τη γέφυρα, που η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μια απίστευτη ανάπτυξη. Είναι πόλος επενδύσεων. Πλέον πολλές εταιρείες, κολοσσοί. Επενδύουν στη Θεσσαλονίκη, λέτε. Επενδύουν στη Θεσσαλονίκη, η Pfizer, η Deloitte, η Accenture, η Deutsche Telekom, η Cisco. Άρα, και πλέον, έχουμε και αύξηση. Υποθέτω ότι με όλες αυτές τις επενδύσεις ή τις προθέσεις για επενδύσεις, θα έχουμε και αύξηση της μείωση της ανεργίας, δουλειές για τους νέους ανθρώπους. Υποθέτω ότι δεν προχωράει και αυτό. Επειδή είστε ένα μέσο οικονομικό, να μιλήσω με νούμερα ή να περιγράψω, κύριε Φιλιππακόπουλο, ότι σε συγκεκριμένες κατηγορίες εξειδικευμένων επαγγελματιών υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι προσφορά. Στο κομμάτι το IT αυτή τη στιγμή, με όλες αυτές τις εταιρείες που το αντικείμενό τους είναι η νέα τεχνολογία και η καινοτομία, πλέον έχουμε τέτοιο πρόβλημα στην πόλη μας, ένα αντίθετο πρόβλημα. Συν ότι έχουμε και το brain gain στην πόλη μας, οι πολλοί Θεσσαλονικείς, Βορειοελλαδίτες, Μακεδόνες έρχονται από την Ολλανδία, από την Αγγλία, από τη Γερμανία που είχαν πάει αυτή την κακή δεκαετία. Επιστρέφουν. Δήμαρχοι, επιστρέφουν. Επιστρέφουν. Ακριβώς επιστρέφουν και μάλιστα, κύριε Φιλιππακόπουλο, και επιστρέφουν και με καλούς μισθούς. Γιατί και αυτό είναι ακόμα ζητούμενο. Γιατί για τα χρήματα είχαν φύγει. Όταν τους δίνανε 700-800 ευρώ, γι' αυτό είχαν φύγει οι άνθρωποι. Και καλά κάνανε. Ειλικρινά το λέω. Νομίζω τότε ούτε αυτά τους δίνανε. Τότε ούτε αυτά. Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Τώρα πλέον και επιστρέφουν και έχουν μισθούς που είναι αξιοπρεπέστατοι και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δημιουργείται αυτό το αντικείμενο εργασίας. Και από την άλλη πλευρά, με όλες οι υποδομές που έχουμε φτιάξει και στον ψηφιακό τομέα, θα γνωρίζετε ίσως ότι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα πριν από λίγες μέρες επέλεξε την πόλη Θεσσαλονίκη σαν τρίτη πόλη πιο φιλόξενη για τους ψηφιακούς νομάδες. Πράγμα που σημαίνει ότι έρχεται κάποιος ο οποίος εργάζεται σε μια μεγάλη εταιρεία στη Γερμανία, στη Μεγάλη Βρετανία, και η Θεσσαλονίκη, η οποία από τη μια πλευρά έχει τις υποδομές, αλλά από την άλλη πλευρά τις ψηφιακές υποδομές, αλλά από την άλλη πλευρά έχει και όλο αυτό το φιλόξενο περιβάλλον, μπορεί να δουλεύει στη Θεσσαλονίκη και να πληρώνεται από την εταιρεία του που δεν έχει έδρα την Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα πρόσθετο έσοδο, το οποίο για 100.000 τέτοιους ψηφιακούς νομάδες, κύριε Φιλιππακόπουλε, που δουλεύουν σε ένα μέρος για 6 μήνες, αυτή είναι μια μελέτη του MIT, το αντίστοιχο ισοζύγιο είναι για περίπου 2,5 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται για 3-4 μέρες. Με ένα έσοδο περίπου 1,6. Δήμαρχε, φέτος το καλοκαίρι πώς πήγε ο τουρισμός στην πόλη? Μπορώ να σας πω, πηγαίνει ακόμα, κύριε Φαγκού, δεν είναι παρελθόν χρόνος, πηγαίνει ακόμα. Ακόμα και Οκτώβριος είναι τουριστικός μήνας, πηγαίνει εξαιρετικά. Ο μέσος όρος, επειδή ξέρω σας αρέσουν και αριθμοί, ο μέσος όρος παραμονής ενός τουρίστα το 2019 στην πόλη μας ήταν 1,2 μέρες. Φέτος ήταν 2,7. Υπερδιπλασιάστηκε. Μάλιστα. Και μάλιστα ξεπερνώντας και το πρόβλημα, κύριε Φιλιππακόπουλε, ότι οι περισσότεροι τουρίστες που ερχόταν Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, ήταν από Ρωσία, από Ουκρανία. Φέτος είχαμε οπότε αυτό το πρόβλημα με τον. Σωστό. Και ξεπεράστηκε πλέον υποδεχόμενη τουρισμό από βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, από Γερμανία, λοιπόν, από Δανία, από Μεγάλη Βρετανία. Πείτε μου τώρα κάτι για να κλείσουμε. Έχουμε πει τα δύο παραπάνω, είπαμε. Είπαμε για την ανάπλαση του άξονα της Αριστοτέλους, είπαμε τον ΤΕΚ της παλιάς παραλίας. Τα υπόλοιπα ποια είναι από τα έργα που εξαγγείλετε για την επόμενη θητεία σας αν εκλεγείτε? Είναι μια σειρά από αναπλάσεις στην περιοχή της Τούμπας, είναι η Στάβλη Παπάφη, είναι το Μουσείο Ολοκαυτώματος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσέφερε μια έκταση 11 στρεμμάτων, διευκολύνοντας έτσι την μελέτη για ένα μουσείο, το οποίο από τη μια πλευρά θα αποτείει την τιμή, θα αποδίδει πραγματικά τη μνήμη και την τιμή στους Εβραίους συμπολίτες μας που βρήκαν τραγικό τέλος τα μαύρα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κατοχής, και ουσιαστικά θα είναι και ένας πόλος έλξης στην πόλη μας για όλους αυτούς που θέλουν να έρθουν και να δουν το παρελθόν της πόλης μας, που σε μεγάλο βαθμό είχε και αυτήν την πολύ μεγάλη και σημαντική κοινότητα, την οποία δυστυχώς χάσαμε. Από εκεί και μετά βέβαια είναι και πολλά άλλα μεγάλα έργα. Τα ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, αλλά συμβάλλει ο Δήμος, είναι Διεθνής ΕΚ Θεσσαλονίκης, το flyover, όλα αυτά. Και παράλληλα βέβαια με πολλές σημαντικές αναπλάσεις που κάνουμε γειτονιές. Γιατί ξέρετε, κύριε Φιλιππακόπουλε, καλά τα μεγάλα έργα, αλλά το θέμα είναι και η γειτονιά. Αυτό που λέμε, θα έρθει κάποιος. Ακριβώς. Μπράβο, μπράβο. Αυτή είναι η μαγική λέξη, καθημερινότητα.
και ποιότητα ζωής, όπου ουσιαστικά τώρα, πάμε σε γειτονιές. Για να κλείσουμε τώρα, όπως το λέτε τώρα, δύο πράγματα τα οποία πολλοί συνάδελφοί σας δεν δίνουν σημασία, γιατί θεωρούν ότι να κάνουμε μόνο ένα μεγάλο έργο. Ενώ την καθαριότητα και το φωτισμό της πόλης. Είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, Δημαρχέ μου, αυτά. Τα δύο. Κύριε Φιλιππακόπουλο, είναι πέντε. Είναι, όπως είπατε, καθαριότητα. Είναι ασφαλτοστρώσεις. Είναι πεζοδρόμια. Είναι πράσινο, συντήρηση χώρων πρασίνου και πάρκο. Και είναι ο φωτισμός. Τα είπατε πολύ σωστά. Για το φωτισμό, για να σας πω και μια πληροφορία, γιατί ίσως θα με ρωτήσετε τι κάνουμε το ενεργειακό. Ναι. Ξεκινάμε αλλαγή όλων των φωτιστικών στο Δήμο με LED. Α, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε 80% εξοικονόμηση μέσα σε αυτό το χρόνο. Το έχετε υπολογίσει τόσο πολύ. Έχει μέχρι 80% μπορεί να φτάσει. Είναι τρομερό, κύριε Φιλιππακόπουλε. Οπότε ουσιαστικά πιάνουμε και ένα στόχο που μας έφερε όλη αυτή η κρίση, ξέρετε, με το ενεργειακό και τις υψηλές τιμές. Λοιπόν, ήταν ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε, θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Εγώ να ευχηθώ καλή δουλειά και καλή επιτυχία όταν έρθουν οι εκλογές. Να είστε καλά, χάρηκα αυτό που είχα είπαμε. Πει. Δουλειά και δουλειά, κύριε Φιλιππακόπουλε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά για σήμερα.